Συνάδελφοι και συναδέλφες, μέσα σε αυτή την τραγικότητα των ημερών με τον μεγάλο αριθμό νεκρών και την καταστροφή του βίου από το ιστόρημα των φτωχών νοικοκυριών, τα φίλια προς την αντιπολίτευση μέσα δεν ρωδούν ούτε στον ανθρώπινο πόνο. Φταίει η περιφέρεια, λένε, και η Δούρου για τα τουλάχιστον 40 χρόνια ανομίας, για το μπάζωμα των χυμάρων και την αποψήλωση των δασών με την κάλυψη, όχι όμως με το αζημίωτο και την προτροπή μάλιστα του παλιού πολιτικού συστήματος. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Συνάδελφοι, έρχεται σήμερα ένα νομοσχέδιο το κοινωνικό μέρισμα που εκόντες άκοντες η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων υπερψηφίζει. Πέρυσι τέτοιες ημέρες Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κυρίως και τα ΜΜΕ τους είχαν βγει στα κάγκελα. Και όχι μόνο εντός, αλλά και δυστυχώς εκτός της χώρας. Εγκαλούσαν, παρακαλούσαν θα έλεγα, την Τρόικα να επέμβει. «Βάστα γερούν», φώναζαν, εκπαρούσαν. Εισέπραξαν όμως τη χλέβη και την αγανάκτηση του κόσμου και αναγκάστηκαν να δείξουν, χωρίς να το πιστεύουν, ότι συμφωνούν. Έστω και έτσι καλοδεχούμενοι. Τι είναι και ποιους αφορά το κοινωνικό μέρισμα, γιατί τώρα και πού βρέθηκαν τα λεφτά, γιατί δίνεται, μοιράζονται ένα δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια σε 3,5 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους. Πάνω δηλαδή από το 1/3 του πληθυσμού, που έχουν πληγεί όμως περισσότερο από την κρίση. Δεν είναι απλώς ένα βοήθημα, συνάδελφοι, προς αυτούς. Απορρέει από την ιδεολογία μας, από την ψυχή της αριστεράς και εντός μνημονίου δείχνουμε και συνεχίζουμε να το δείχνουμε και θα το συνεχίσουμε πολύ περισσότερο όταν φύγουμε από τα μνημόνια, την ταξική μεροληψία στους μη έχοντες και κατέχοντες. 720 εκατομμύρια λοιπόν δίνονται άμεσα στους πολίτες με ποσά αφορολόγητα, κατάσχετα, χωρίς κρατήσεις και χωρίς αλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων, πάρα πολύ σημαντικό. 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους που η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ παράνομα τσεκούρωσε, το καταργήσαμε πέρσι, τώρα δίνουμε πίσω και τα αναδρομικά. 360 εκατομμύρια μέσω ΔΕΗ που το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί κατά 70%, δηλαδή θα διπλασιαστεί από ό,τι ήταν επέρυσι. Ξαναλέω τη λέξη, θα μειωθεί κατά 70% το κοινωνικό τιμολόγιο. Γιατί βάζει αντιπολίτευση και προηγουμένως και ο κύριος Λοβέρδος δίνεται τώρα το μέρισμα. Καταρχάς όλοι το ήξερα και δηλώσεις και κυβερνητικών στελεχών του κυβερνητικού προσώπου και υπουργών αρμόδιων και μη αρμόδιων είχαν πει ότι θα δοθεί εφέτος, δεν ξέραμε ακόμα το ποσό, κοινωνικό μέρισμα. Δεν ήταν κανένα κεραυνός ενεθρία. Και εδώ μπορεί να πιάνουν γέλοντες τον ελληνικό λαό και φυσικά εμάς μέσα εδώ, ακόμα και την αντιπολίτευση θα κρυφογελάει για το κατάντημα αυτό, όταν λένε ότι έρχεται το νομοσχέδιο για το Κουφοντίνα που πήρε άδεια, για τις εκλογές της κεντροαριστεράς. Καλοδεχούμενες οι εκλογές και ελπίζω ο κύριος Μάνος και ο κύριος Φρομιάδης που ήταν κεντρικά στελέχη ψηφοφορίας στη προχθεσινή διαδικασία να... πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα πούμε, δεν θα τα πούμε. Δεν θα τα πούμε, άμα λέτε προκαλείτε κιόλας, ξύνεστε στη γλίστα του Τσοπάνη, προκαλείτε, διότι λέτε ότι το φέραμε για να αλλάξουμε την ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα, ότι γίνονται εκλογές στο κόμμα σας. Χωρίς ιδεολογική κατεύθυνση, χωρίς πολιτική στόχευση, τίποτα. Πέστε μας, κύριε Κουτσούκο, αν εκφράζετε το κόμμα σας, ποια είναι η κατεύθυνση. Κάνετε προσωπικές αναφορές. Ωραία. Δίνεται λοιπόν τώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει, δίνεται λοιπόν το μέρισμα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο πολλαπλασιαστής. Ξέρετε όλοι ότι η ελαστικότητα στην κατανάλωση των εχωρίων προϊόντων τα ευνοεί. Δεν παίρνουν δηλαδή οι ρηγμένοι στην κοινωνία θα πάρουν χαβιάρι, θα πάρουν τα αναγκαία προς το ζήν.
Και επίσης, εξαιτίας αυτού, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη του 17 και θα δημιουργήσει δεδομένα για την ανάπτυξη του 18. Άρα, ως το δυνατόν νωρίτερα, θα έπρεπε αυτά να γίνονται. Από πού τα λεφτά? Από πού? Και ο κύριος Θεοχάρης προχτές και άλλοι λένε προϊόν υπερφορολόγησης. Λοιπόν, ο κύριος Θεοχάρης μάλιστα ξέρει πολύ καλά, έχει ασχοληθεί με αυτά και έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις με την Τρόικα. Αυτά είναι μη παραμετρικά μέτρα, συνάδελφοι, που οι θεσμοί δεν τα δέχονται στον υπολογισμό των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Είναι τέτοια μέτρα όπως είναι φοροδιαφυγή, που λέει και οι άλλοι μας λέγανε θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, τίποτα δεν έκαναν. Η σπραξιμότητα του ΦΠΑ και οι άλλοι μας λέγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις ότι θα την αυξήσετε, τίποτα δεν έκαναν. Επομένως, και να πάμε αναλυτικά, 448 εκατομμύρια περίσσευμα από τις ασφαλιστικές εισφορές, επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και η ανεργία πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έπεσε κάτω από το 1 εκατομμύριο. Ένα πραγματικά σημαντικό γεγονός που δίνει την τάση. Και όταν θα πέσουμε και κάτω από το 20% θα είναι ακόμα ένα σημαντικό γεγονός. Δεν πανηγυρίζουμε. Εξακολουθούμε να πονάμε. Γιατί το 1 εκατομμύριο άνεργοι συμπολίτες μας, κυρίως νέοι άνθρωποι, δεν είναι να το περνάς και να το πανηγυρίσεις όπως έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Και ταυτόχρονα χτυπάμε την αδήλωτη και τη μαύρη εργασία και ξέρετε ότι δεν χαϊδεύουμε κανένα δικό μας παιδί, δηλαδή δεν έχουμε δικά μας παιδιά όπως γινόταν στο προηγούμενο σύστημα. Δεύτερον, 598.930 εκατομμύρια βεβαιωμένους φόρους από το VDI, δηλαδή την εθελούσια αποκάλυψη εισοδημάτων, τα 6,6 δισεκατομμύρια καταγράφηκαν και ήδη μπήκαν 208. Δίνουμε από αυτά, υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε και τέλος του χρόνου, λόγω ότι υπάρχουν δόσεις περίπου 450 εκατομμύρια. Άρα, με αυτά τα δύο μέτρα μόνο, το ύψος φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο. Λαθρεμπόριο. Μέχρι το 2014 που ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, είχαν σαν αποτέλεσμα να καταλογίσουν 165 εκατομμύρια. Εμείς τα 2,5 χρόνια, μάλλον το 16, για να μην πω το νούμερο ολόκληρο μέχρι τα 2,5 χρόνια, 525 εκατομμύρια. Το ξαναλέω τα νούμερα. Μέχρι το 2014, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, 165 εκατομμύρια. Το 2016, εμείς καταφέραμε και πήραμε 525 εκατομμύρια. Η εφαρμογή πλαστικού χρήματος αυξήθηκε το 2016 κατά 108%. Πρώτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνολικές συναλλαγές πια με κάρτες γίνονται με το 47% των συνολικών. Λίστα Λαγκάρντ, βεβαιωθέντα μέχρι το 2014, 23 εκατομμύρια. Γιατί ήταν κρυμμένα σε σουρτάρι, δεν τα βρίσκανε. Στην κυβέρνησή μας 279 εκατομμύρια. Και επειδή πόνος πολύ βγαίνει από εδώ μέσα για τα φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα των επαγγελματιών, θέλω να πω ότι όχι μόνο οι επαγγελματίες αλλά και οι αγρότες έχουν κατά 75 έως 90% του πληθυσμού τους μικρότερη επιβάρηση. Η διανομή, θα ήθελα να πω για τη διανομή του μερίσματος του 2014 που ανέφερε προχτές ο κύριος Βρούτσης αλλά και άλλοι. Έγινε τον Απρίλιο του 2014, δηλαδή βάρινε τη χρήση αυτού του έτους. Ο δημοσιονομικός τότε στόχος ήταν για 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 3 δις. Τι πιάσατε κύριε Βρούτση? Μόνο 77 εκατομμύρια, δηλαδή το 0,043%. Δηλαδή, γι' αυτό δεν μπορούσατε να κλείσετε την πέμπτη αξιολόγηση. Γι' αυτό επειδή βλέπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επελάβει και ο σώζονε αυτό σωθήτο, με συνέπεια το σώζονε αυτό σωθήτο δεν μας ενδιέφερε πολύ, καλά κάνατε και φύγατε, αλλά αφήσατε και τα ταμεία διανά και μάλιστα με προβλήματα τέτοιου είδους όπως είπα πριν. Για να υλοποιήσετε λοιπόν τη γραμμή σας, έτσι, για αριστερή παρέθεση, τότε τι κάνατε, 100 σε 160 ημέρες
που τάραξαν την Ευρώπη και οι ακραίοι των δανειστών έλεγαν «Ως σύγχρονη του Κάτωνα, η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί», εσείς αντί για «Καρχάγκο, διλέντα εστ», λέγατε «Αθηναία, διλέντα εστ». Και εσείς λέγατε «ΣΥΡΙΖΑ, διλέντα εστ». Το λέγατε δημοσίως, ο ΣΥΡΙΖΑ να καταστραφεί. Και ο Σόιμπλε και η παρέα του λέγανε «Η Αθήνα να καταστραφεί». Διλέντα. Εντάξει τώρα. Προχωράμε. Θα κάνουμε μετά σεμινάριο λατινικό. Όλοι κεντρικοί. Κύριε Δένδια, σας καταλαβαίνω, γιατί όλοι οι κεντρικοί άξονες πολιτικοί σας έχουν καταρρεύσει. Καθημερινά αιτήματα για εκλογές. Μη κλείσιμο λέγατε της αξιολόγησης και προσπαθήσατε μάλιστα να μην κλείσει η αξιολόγηση. Τώρα φωνάζατε όρμα Σόιμπλε, δεν φωνάζατε μπάστα Γερούν. Δεν υπάρχει στρατηγική σε εσάς. Υπάρχει φυσικά παραπολιτική. Υπάρχει αμηχανία. Και όταν υπάρχει μια αμηχανία δημιουργείται ένα κενό. Το κενό ποιος το καταλαβαίνουν, οι δυνάμεις εκείνες στο κόμμα σας που είναι ακροδεξιές και δίνουν τη σφραγίδα και την ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία. Σκανδαλολογία. Το είπαμε προηγουμένως, τι λέτε και τι κάνετε. Ασυναρτησία. Εδώ μας είπατε ότι πάνε να αλλάξουμε το πολίτευμα. Απελπισία τελικά. Απελπισία. Και υπονόμευση λόγω της απελπισίας, όπως έκανε η κυρία Ξαφά στο εξωτερικό. Και όλα αυτά, ενώ όλα και η Κομισιόν και το ΔΝΤΟΥ και οι διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές και μέσα ενημέρωση διεθνή μιλούν για την υποσιακή ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη, με βελτίωση επενδυτικού κλίματος και διόρθωση μακροοικονομικών δεδομένων, εσείς κάνατε αυτές τις επιλογές. Απλώς για να σκορπίζετε φόβο, ανασφάλεια στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ακόμα να κάνει, προσιλωμένο στον κόσμο της εργασίας. Όλα αυτά όμως τα χρόνια σας κατηγορούμε και συνεχώς σας κατηγορούμε, όχι μόνο εμείς, όλη η κοινωνία, γιατί αλλάξατε το ηθικό υπόδειγμα της κοινωνίας. Καθιερώσατε το υπόδειγμα της ανομίας. Διασπάσατε έτσι την κοινωνική συνείδηση και συνεχίζετε να το κάνετε. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα σας καλό κάποια στιγμή και να πούμε τι μέτρα εισηγούμε θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πάταξη της νομιμοφανούς φοροδιαφυγής. Σας λέω ένα γεγονός. 5 δισεκατομμύρια στα 3 χρόνια που μας πέρασαν φορολογική διευκόλυνση, ας την πω έτσι, η Google είχε από τις ειδοσοληψίες με την Ευρώπη. 5 δισεκατομμύρια, ασύντριπτα από εσά. Και σας πω και ένα άλλο. Πήρα ένα email από τον Gordon Brown, τον προηγούμενο Πρωθυπουργό των Εργατικών στην Βρετανία, ο οποίος ζήτησε στήριξη για να υλοποιήσουν αυτά τα μέτρα που είχαν πάρει το 2010. Κύριε Μπαλαούρα, κλείνετε. Σε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διακόψαν κιόλας. Αφαίρεσε το χρόνο. Λοιπόν, τα μέτρα που είχαν συζητήσει το 2010 και ζήτησε ο Gordon Brown να γίνει ευρεία υποστήριξη για επιτέλους να καυτηριστούν αυτά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας αυτό το οποίο είπε ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο αρχηγός των εργατικών που επελάβνει και αυτό στη Μεγάλη Βρετανία. Είπε, οποιοδήποτε βάζει χρήματα σε φορολογικούς παράδεισους για να αποφύγει τη φορολογία θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να απολογηθεί, αλλά και να αναγνωρίσει τι κάνει στην κοινωνία μας, απευθυνόμενος στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Και εγώ απευθύνομαι και όλοι μας απευθυνόμαστε σε εσάς. Τι κάνετε στην κοινωνία μας. Όσο και να θέλετε, βεβαίως, δεν θα καταφέρετε να γίνετε πάλι ο λύκος που θα φυλάξει ξανά τα πρόβατα. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε ακριβά, αλλά έμαθε. Τη λαϊλασία σας, τη διαφθορά, τα θαλασσοδάνεια, τη χρεοκοπία, τη διάλυση των πάντων. Ερχόμαστε ένα ξέφωτο ελπίδας για έξοδο από τη μαύρη τρύπα που ρίξατε στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.